Έχω την αίσθηση ότι η ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα στη ΔΕΘ άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Άλλαξε τις ισορροπίες. Διαμόρφωσε συνθήκες πανικού στο εσωτερικό της κυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν ή τουλάχιστον να αναχαιτιστούν μόνο με αυτή την κίνηση τη χθεσινή από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που ανακοίνωσε η κυρία Βούλτεψη, για να μπορέσουν τουλάχιστον να συγκρατήσουν τις τάσεις διάλυσης που έχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Τι θα γίνει? Θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Έβαλε ο κύριος Ψυχάρης ένα θέμα σε σχέση με την αναγκαιότητα ή όχι την αναγκαιότητα των εκλογών. Ο κόσμος θέλει ανάπτυξη, είπε ο κύριος Ψυχάρης. Ο κόσμος όντως θέλει ανάπτυξη. Το θέμα είναι ότι βλέπει ο κόσμος, δηλαδή δεν τον νοιάζει ποιος θα είναι, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν το κάνει από ιδεοληψία. Έτσι, το ποιον θα ψηφίσει. Ναι. Θέλει προφανώς να ζει σε μια κοινωνία δίκαιη, με ανάπτυξη, που να έχει θέσεις εργασίας και να μην αναγκάζεται τέλος πάντων να ζει στην κατάσταση τη σημερινή. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι έχει δώσει μια πίστοση χρόνου 2 ετών σε αυτή την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από αυτά τα 2 έτη και σε άλλες κυβερνήσεις που λειτουργούσαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με αυτή την πολιτική που τον έχει φέρει σήμερα σε αυτή την κατάσταση, έχει εξαντληθεί η υπομονή του σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. Δεν θέλουμε εκλογές για να φύγει ο Σαμαράς επειδή είναι αντιπαθητικός. Δεν θέλουμε εκλογές για να φύγει ο κύριος Ψυχάρης από τη θέση, ας πούμε, της κυβερνητικής παράταξης μέσα στο κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε εκλογές για να αλλάξει η πολιτική. Και αυτή τη στιγμή είναι αυτή η πραγματική ανάγκη του κόσμου. Η πραγματική ανάγκη του κόσμου είναι να υπάρξει μια πολιτική σε διαφορετική κατεύθυνση που να αμφισβητεί βασικά ζητήματα από αυτά που μας έρχονται σε σχέση με την Τρόικα και να μπορεί να χαράξουμε μια διαφορετική πολιτική, την οποία την παρουσίασε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ και την οποία την υπερασπιζόμαστε καθημερινά όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς γιατί διαφωνείτε? Κοιτάξτε, στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό στήθηκε